Συνεχίζεται η αντιπαράθεση στο Δήμο Ιωαννιτών με φόντο τα σκουπίδια με τις ανακοινώσεις να δίνουν και να παίρνουν τα τελευταία 24 ώρα. Χθες οι παρατάξεις Ενότητα Πολιτών και Ιωάννινα 2023 το μέλλον σήμερα αντεπιτέθηκαν στο Δήμαρχο που τις κατηγόρησε για σχέδιο υπονόμευσης του έργου της Δημοτικής Αρχής. Πρώτη, η παράταξη του Θωμά Μπέγκα στη δική της ανακοίνωση καταλόγησε στη Νέα Δημοτική Αρχή αδυναμία να διαχειριστεί τις ευθύνες και τις απαιτήσεις ενός μεγάλου Δήμου. Ενώ στα περί συνωμοσίας και υπονόμευσης του έργου της, μέσω της σύμπραξης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, τονίζει. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, γιατί η μόνη σύμπραξη που υπάρχει σήμερα είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης πολιτικά ετερογενών παρατάξεων και προσώπων, για την οποία ο κάθε γενιώτης γνωρίζει ότι είναι αποτέλεσμα πολιτικής συναλλαγής και καιροσκοπικών προσωπικών επιδιώξεων. Σε άλλο μέρος της ανακοίνωσης, από την Ενότητα Πολιτών, τίθεται και μια σειρά ερωτήματα, επισημένοντας πως η παραχώρηση τμήματος των υπηρεσιών καθαριότητας στους ιδιώτες αντίκειται στο εφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί, καθώς η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ενισχύθηκε μέσω των τελευταίων προσλήψεων. Επικρίνει επίσης τη Δημοτική Αρχή για το ότι δεν φροντίζει να καλύψει μέσω δίμηνων και οκτάμηνων συμβάσεων τις όποιες πρόσκαιρες ανάγκες, καθώς και για το γεγονός ότι δεν θέτει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της υπηρεσίας καθαριότητας, επιλέγοντας να δώσει 600.000 ευρώ σε ιδιώτες, κόστος που θα μεταφερθεί μέσω των ανταποδοτικών στους πολίτες. Λίγο αργότερα, η παράταξη Ιωάννινα 2023 το μέλλον σήμερα, με ανακοίνωσή της, θέλησε και αυτή από την πλευρά της να απαντήσει στην κριτική που δέχτηκε για τη στάση που κράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξηγώντας πως στην προκειμένη περίπτωση επιχειρήθηκαν 4 διακριτές αναθέσεις για το ίδιο φυσικό αντικείμενο, γεγονός που συνιστά προκλητική κατάτμιση έργου και όχι ιδιωτικοποίηση, όπως εξηγεί. Ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι ένας δημόσιος φορέας, αναγνωρίζοντας ότι οικονομικά, επιχειρησιακά, λειτουργικά δεν μπορεί να εφαρμόσει το βέλτιστο μοντέλο διαχείρισης της περιουσίας του ή των αρμοδιοτήτων του, καταφεύγει στην ελεύθερη αγορά, αναζητώντας μια παραχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του συνολικά, ενιαία και μακροχρόνια, για συγκεκριμένη δράση σε ιδιωτικό φορέα που αποδεδειγμένα διαθέτει τα εχέγγυα. Δηλαδή, όπως ακριβώς πράξαμε ως Περιφερειακή Αρχή, στην περίπτωση του εργοστασίου απορριμμάτων εξηγεί και καλεί τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της διεύθυνσης καθαριότητας, καθώς, όπως υπογραμμίζεται, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αποκλειστικά και μόνο δική της υποχρέωση και όχι της αντιπολίτευσης. Απαντώντας στις δύο παρατάξεις, η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τη δέσμευση ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων και θα καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών. Στην ανταπάντησή της, η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να αποδομήσει τα επιχειρήματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας όμως και νέα επίθεση. Στη μεν Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα για το ότι μετά από 5 ολόκληρα χρόνια κατάφερε να παραδώσει μια πόλη πνιγμένη στα σκουπίδια, στη ΔΕΗ Ιωάννινα 2023 για το γεγονός ότι προσπαθεί να κατασκευάσει, όπως τονίζεται, δικαιολογίες για τη στάση που τήρησε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιγραμματικά αναφέρεται: ο κύριος Μπέγκας δεν κατάφερε να δει το πρόβλημα της αποκομιδής απορριμμάτων ούτε το διάστημα που ήταν δήμαρχος. Με την τελευταία του ανακοίνωση γίνεται αντιληπτός ο λόγος. Οργάνωσε την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέρος της οποίας είναι η αποκομιδή. Σε 5 χρόνια δεν το πέτυχε, αλλά απαιτεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή να το κάνει πράξη σε λιγότερο από ένα μήνα. Μιλάει για αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω δίμηνων ή οκτάμηνων συμβάσεων. Αρκεί να θυμηθεί ο πρώην Δήμαρχος ότι επί το δικό του ημερών άφησε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβασιούχων να λιμνάζουν και αποφάσισε να τις ενεργοποιήσει στο διάστημα που συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο και τελικά να μην μπορέσει να τις υλοποιήσει. Ο κύριος Μπέγκας ξαφνικά ανησυχεί για το ύψος των ανταποδοτικών τελών και το κόστος που επιβαρύνει τους πολίτες, όταν επί 5 χρόνια φρόντισε το κόστος αυτό να το διατηρήσει, ανησυχεί για τη διατάραξη της εργασιακής ειρήνης, κρίνοντας μάλλον από τα δικά του πεπραγμένα στη ΔΕΗ, και τέλος, αναζητώντας διέξοδο στα πολιτικά του αδιέξοδα, εμφανίζεται όψιμος θειασότης του δημοσίου, λησμονώντας ότι και επί των δικών του ημερών οι ιδιώτες έκαναν την αποκομιδή σε δύο δημοτικές ενότητες. Η δική του Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει το αίτημά της επαρκώς για την πρόσληψη ικανοποιητικού αριθμού υπαλλήλων μέσω της 3K, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στους ιδιώτες. Σε ό,τι αφορά το σκέλος της απάντησης προς την παράταξη της κυρίας Καλογιάννη, η Δημοτική Αρχή κατηγορεί την επικεφαλής της παράταξης Ιωάννα 2023 ότι δεν κατάλαβε τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεχίζει. Έτσι εξηγείται ότι 5 μέρες μετά ανακάλυψε απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις έργων. Η Δημοτική Αρχή διευκρινίζει ότι το θέμα αφορούσε την τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να δοθεί δυνατότητα εκχώρησης σε ιδιώτη της αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Παμβότιδας, Μπιζανίου, Ανατολής και Περάματος. Ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιούνταν η απόφαση θα αποτελούσε αντικείμενο άλλης συνεδρίασης. Η Δημοτική Αρχή δεν θα μπει στη διαδικασία να αναλύσει τον όρο της ιδιωτικοποίησης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ικανοποιούσε την κυρία Καλογιάννη. Στην πρόθεση του Δήμου για σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, ας δώσει η ίδια όποια ονομασία θέλει.
Ερωτηθεί σχετικά για το θέμα, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, δεν φάνηκε να διαφωνεί με τη λύση που πρότεινε η Δημοτική Αρχή, λέγοντας όμως ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαφυλάζονται οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα. Ίσως μία ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής να ήταν ίσως μία πιο οικονομική λύση. Απ' την άλλη, φυσικά, υπάρχει κόσμος ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή στο Δήμο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσει τη θέση του. Θα έχουν βάλει, θεωρώ, τα οικονομικά στοιχεία κάτω. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μέρος ιδιωτικοποίησης, δηλαδή να γίνει ιδιωτικοποίηση, ίσως είναι μια πιο οικονομική λύση για το Δήμο Ενετών. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι εξασφαλίζουμε κάποιους πόρους. Απ' την άλλη, όμως, για να το ολοκληρώσω, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα από την εργασία από των ανθρώπων που ήδη εργάζονται στο Δήμο. Σχετικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σταθμών μεταφόρτωση, ο κ. Κωνσταντόπουλος για ακόμη μία φορά τόνισε πως δεν ευθύνονται ούτε οι φορείς διαχείρισης ούτε η Περιφέρεια Ήπειρου, αλλά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για τους σταθμούς μεταφόρτωσης, πρέπει να σας πω ότι είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το δύσκολο, βέβαια, κομμάτι θα είναι η λειτουργία τους, κάτι όμως το οποίο δεν φταίει ούτε εμείς, δηλαδή φορείς διαχείρισης, ούτε η Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά επίσης ούτε και η σημερινή κυβέρνηση. Ψηφίστηκε ο νόμος 4555, το πρόγραμμα κλεισθένης, και δεν μας επέτρεπε να κάνουμε καμία προγραμματική σύμβαση με κανένα διαπιστευμένο φορέα, προκειμένου να έχουμε λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, η προγραμματική σύμβαση για αποκατάσταση μέρους του ΧΙΤΑ, η προγραμματική σύμβαση για το βιοαέριο. Τα έργα υποδομής στα Γιάννενα είναι έτοιμος, στο Δήμο Ζήτσας είναι έτοιμος, στο Δήμο Μετσόβου επίσης. Αυτό που δεν είναι έτοιμο είναι στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και στο Πογόνι. Και αυτό διότι, από ό,τι γνωρίζω, ζήτησε ο εργολάβος, η ανάδοχη εταιρεία δηλαδή, ζήτησε μια επέκταση προκειμένου να τελειώσει σε ένα διάστημα εκτός του χρονοδιαγράμματος. Δεν είναι κακό αυτό. Πολλές φορές γίνεται όταν υπάρχουν έργα. Το θέμα όμως είναι και η λειτουργία. Δεν είναι μόνο τα έργα υποδομής. Τώρα, όσον αφορά για την αποκομιδή, καταρχάς, οι φορείς διαχείρισης δεν έχουν καμία σχέση με την αποκομιδή. Είναι από την πόρτα και μέσα. Είτε αυτό ονομάζεται εργοστάσιο, είτε αυτό ονομάζεται χώρος υγειονομικής ταφής.